Αντρέα, συγχαρητήρια για την πρόκληση. Μια πανάξια πρόκληση, ένα σχόλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, ήταν μια πολύ σπουδαία πρόκληση εναντίον σε έναν μεγάλο αντίπαλο όπως είναι η Ομόνοια. Παίξαμε με πάθος και πιστεύω αυτό ήταν το κλειδί της επιτυχίας. Οι παίχτες το ήθελαν πολύ, η διοίκηση το ήθελε πολύ και στο τέλος ευτυχήσαμε να πάρουμε την πρόκληση. Να ορθώ να βρίσκεται στους 4 του κυπέλλου αποκλείοντας την Ομόνοια και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στο βαθμό από ΕΛ. Μπορούμε να κατακτήσουμε και τα δύο τρόπαια. Η απάντηση στην ερώτηση είναι αυτονόητη. Είμαστε η ανόρθωση και σε όποιο θεσμό για να παίζουμε, οφείλουμε να τον κατακτούμε. Βέβαια μπορούμε και για τα δύο. Βέβαια δεν δίνονται οποιασδήποτε υποσχέσεις, αλλά εμείς θα τα δώσουμε όλα για να κατακτήσουμε και τους δύο τίτλους. Με πρόσθετα ο κόσμος για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν ο έκτος παίχτης της ομάδας και στα δύσκολα όταν η ομάδα μας πιέστηκε δεν σταμάτησε λεπτό να φωνάζει. Ένα σχόλιο. Ναι, βέβαια. Το έχω πει πάμε πολλές φορές ότι το Κίτιο κάθε Πέμπτη βράδυ που παίζουμε και σήμερα Δευτέρα με ειδικά τέτοιο καιρό το Κίτιο γίνεται Αντώνης Παπαδόπουλος και είμαστε... Δεν έχω λόγια να εκφράσω για τον κόσμο πραγματικά, δηλαδή είμαστε η μόνη ομάδα στο χώρο του φούτσαλ που φέρνει τόσο πολύ κόσμο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό. Και μια κουβέντα για τη συνέχεια, τι να περιμένω. Ήταν μια πρόκριση, τα κεφάλια κάτω, δουλειά. Για να ολοκληρώσουμε και να φτάσουμε στους στόχους που θέλουμε χρειάζεται ακόμη πάρα πολύ δουλειά. Τίποτα δεν τελείωσε ούτε στο πρωτάθλημα ούτε στο κύπελλο. Βρισκόμαστε περίπου στα μισά του πρωταθλήματος. Δουλειά, δουλειά, δουλειά συνεχώς. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε χαρούμενοι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.